Να δούμε τι λένε οι Τούρκοι για όλα αυτά, για την επίσκεψη Πομπέου και για το γεγονός ότι ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μαρία Ζαχαράκη δεν επισκέφθηκε την Τουρκία αυτή τη φορά. Έπειτα από 2 ημέρες, τελικά σήμερα υπήρξε αντίδραση από την τουρκική πλευρά και φυσικά, Νίκη, ήταν ενόχληση και έντονη δυσαρέσκεια. Πριν από λίγο μίλησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και εκεί τον κατηγόρησε τον κύριο Πομπέο για μονομέρεια. Όπως είπε μάλιστα, ο Πομπέο επισκέφτηκε την Ελλάδα 2 φορές σε λιγότερο από 1 μήνα. Ενδεχομένως θεωρεί και την Κύπρο ως Ελλάδα. Μία προσέγγιση, είπε, που επισκιάζει την ουδέτερη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι Ηνωμένες Πολιτείες επισκέπτονται μόνο την ελληνική πλευρά και είναι μία άκομψη στάση, όπως τη χαρακτήρισε, όσον αφορά τις σχέσεις της συμμαχίας μας. Και κάλεσε μάλιστα τον κύριο Πομπέο και την εξωτερική πολιτική της Αμερικής να επιστρέψουν στην ουδέτερη στάση τους, γιατί οι μονομερείς επισκέψεις, όπως είπε με νόημα, και οι δηλώσεις του κυρίου Πομπέο στέλνουν λάθος μηνύματα. Την ίδια ώρα όμως, να πω και κάτι άλλο, Νίκη, ότι έστειλε και ένα μήνυμα και μια προειδοποίηση, θα την έλεγα, προς την Ελλάδα, που ενόσο υπάρχει αυτή η διαδικασία για το διάλογο, είναι ιδιαίτερα σκληρή και αντιφατική, γιατί λέει ότι η Τουρκία είναι χώρα της διπλωματίας. Αν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα με διπλωματία, εννοεί την Ελλάδα, είμαστε έτοιμοι. Αν όμως δεν θέλουν, εμείς μπορούμε να το λύσουμε στο πεδίο της μάχης. Άσε, η Τουρκία, λοιπόν, λέει, γνωρίζει να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις. Οι γνωστές απειλές, Μαρία, τις κρατάμε μαζί και με την έντονη δυσαρέσκεια για την επιλογή του κ. Πομπέου να έρθει μόνο στην Ελλάδα αυτή τη φορά.